Σήμερα, κυρίες και κύριοι, έχουμε καλεσμένο τον Υπουργό Μεταφορών, τον κύριο Γιάννη Καρούσο. Θα μας απασχολήσει το θέμα του κυκλοφοριακού. Θα δούμε μαζί του το νέο σύστημα ελέγχου κυκλοφορίας, τα έξυπνα φώτα δηλαδή, που έρχονται σε πολλές κύριες αρτηρίες της Λεμεσού καθώς και της Λευκοσίας, όπως επίσης και το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε καθημερινά σε κάποια γνωστά σημεία σε πολλές πόλεις όσον αφορά την κίνηση στους δρόμους. Κύριε Καρούσο, καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Λοιπόν, τα σχολεία άνοιξαν, όπως ήταν επόμενο, ο κόσμος επέστρεψε στις δουλειές του και επανέρχεται βεβαίως και πάλι η συζήτηση για το κυκλοφοριακό και την ταλαιπωρία στους δρόμους. Στις προτεραιότητες του Υπουργείου Μεταφορών είναι να βοηθήσει στη λύση του κυκλοφοριακού προβλήματος που ταλαιπωρεί τους πολίτες. Πείτε μας για τις ενέργειες που γίνονται ή που βρίσκονται στα σκαριά. Είναι γνωστό ότι στην Κύπρο αντιμετωπίζουμε μάλλον θέματα κυκλοφοριακού κάποια ώρα το πρωί και κάποια ώρα το απόγευμα, τόσο στην είσοδο της Λευκοσίας όσο και σε κάποιους κυκλικούς κόμβους στη Λεμεσό. Δεν έχουμε το κυκλοφοριακό που έχουν άλλες χώρες που περιμένουν για ώρες κάποιες φορές οι πολίτες μέσα στα αυτοκίνητα, αλλά υπάρχει πρόβλημα, το γνωρίζουμε. Και γι' αυτό και εδώ και σχεδόν 1,5 χρόνο έχουμε να αποφασίσει πώς θα προχωρήσουμε και τι θα προωθήσουμε, δηλαδή ποιες δράσεις, ποια έργα, ούτως ώστε να βελτιώσουμε στο βαθμό που είναι δυνατόν το θέμα κυκλοφοριακού. Το κυκλοφοριακό για να βελτιωθεί, για να επιληθεί, χωρίζεται σε κάποιες κατηγορίες έργων και δράσεων. Η πρώτη κατηγορία είναι κάποια οδικά έργα, τα οποία κάποιες υποδομές δηλαδή, που είναι σημαντικές για να αποσυμφορήσουν είτε την είσοδο της Λευκοσίας, είτε στη Λεμεσόν, που είναι το δεύτερο μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε στο κυκλοφοριακό. Στη Λευκοσία ήδη είναι υποκατασκευή το μεγαλύτερο έργο που υπάρχει στην επαρχία Λευκοσίας, που είναι ο περιμετρικός, ένα έργο των 75 εκατομμυρίων ευρώ, όπου όταν θα δοθεί στην κυκλοφορία, με την ολοκλήρωση του δηλαδή, θα αποσυφορήσει, θα μειώσει τα αυτοκίνητα στην είσοδο της Λευκοσίας τουλάχιστον κατά 25%. Υπάρχουν και άλλα μεγάλα οδικά έργα τα οποία θα προσφοροποιηθούν τους επόμενους μήνες. Ένα από αυτά είναι η υποκράτουσα Αργύρου Πόλεως, είναι εκεί το οδικό δίκτυο Παραδογάς Σιπή, όπου θα ενωθεί ουσιαστικά για να φτάσει μέχρι και Διτσιερίου, που θα βοηθήσει πάρα πολύ και αυτό στο να μειώσει τα αυτοκίνητα στη είσοδο της Λευκοσίας. Υπάρχουν και άλλα έργα, όπως είναι ο κόμβος της Σταυρού, Ακαδημίας, κάποια είναι σταυρωμένα από τη Βουλή, τα σχετικά κονδύλια, όμως ιδιαίτερα τα πρώτα δύο τα οποία έχω αναφέρει θα βοηθήσουν πάρα πολύ στο θέμα κυκλοφοριακού. Αυτά όμως είναι έργα υποδομής, είναι οδικά δίκτυα, τα οποία έχουν πάρει την πορεία τους και σύντομα κάποια κατασκευάζονται, κάποια θα προσφοροποιηθούν τους επόμενους μήνες. Το δεύτερο και πιο σημαντικό είναι ότι πήραμε την πολιτική απόφαση πριν περίπου 15 μήνες, πριν περίπου 1,5 χρόνο, για να προχωρήσουμε με τη δημιουργία και την αξιοποίηση της τεχνολογίας, μάλλον, στον τρόπο που διαχειριζόμαστε την τροχαία κίνηση στους δρόμους μας, αλλά και στους αυτοκινητόδρομους μας. Για παράδειγμα, τα γνωστά έξυπνα φώτα, τα οποία θα μπορεί να γίνεται η διαχείριση της τροχαίας κίνησης και να δίνεται προτεραιότητα αναλόγως της πίεσης της κυκλοφοριακής που έχει κάθε σημείο. Το δοκιμάσαμε τον κυκλικό κόμβο της Αγίας Φύλας με πάρα πολύ θετικά αποτελέσματα. Μάλιστα, από τη μία πλευρά που έχουμε μετρήσεις, υπάρχει βελτίωση μέχρι και 74% της διαδρομής και γι' αυτό και προχωρήσαμε για να κάνουμε να εγκαταστήσουμε μάλλον έξυπνα φώτα τόσο στη Λευκοσία όσο και στη Λεμεσό σε περίπου 125 συμβολές, όπου σκεφτείτε για παράδειγμα στη Λευκοσία περίπου 80 σημεία θα επικοινωνούν μεταξύ τους, θα έχουν αισθητήρες, κάμερες, θα λαμβάνουν όλα τα δεδομένα και θα αποφασίζουν το σύστημα με τεχνητή νοημοσύνη πόσο προτεραιότητα θα αφήνει σε κάθε σημείο. Μάλιστα. Και μάλιστα θα αναγνωρίζει και θα δίνει προτεραιότητα και στις δημόσιες επιβατικές μεταφορές
και σε ασθενοφόρα, δηλαδή θα αναγνωρίζει αυτά τα οχήματα το σύστημα και θα αφήνει για παράδειγμα το πράσινο αναμένο για περισσότερη ώρα. Είναι δεδομένο ότι αυτά τα συστήματα είναι αποτελεσματικά, τα εφαρμόζονται σχεδόν παντού στο εξωτερικό. Πλέον θα εντάξουμε και αυτό το όπλο σε εισαγωγικά στον τρόπο το οποίο διαχειριζόμαστε την τροχιά κίνηση και ιδιαίτερα στο θέμα κυκλοφοριακού. Και είναι και μία από τις μεταρρυθμίσεις που προωθούμε στα πλαίσια του Ταμείου Ανάκαψης και Ανθεκτικότητας, που είναι αυτή η ψηφιοποίηση, η αξιοποίηση τεχνολογίας για τον τρόπο διαχείρισης των αυτοκινητόδρομων μας και της τροχιάς κίνησης. Κύριε Καρούσο, θα θέλαμε να μας πείτε όμως και κάποια σημεία στα οποία αναμένετε να τοποθετηθούν. Έχουν καταγραφεί τα σημεία, είναι 80 σημεία περίπου στη Λευκοσία, αλλά να θεωρήσετε ότι είναι σχεδόν όλα τα κύρια σημεία στη Λευκοσία. Σχεδόν η πλειοψηφία των συμβολών θα χρησιμοποιούνται αυτό το σύστημα ουσιαστικά. Για παράδειγμα, στην είσοδο της Λευκοσίας, στα φώτα του Καλησπέρα, θα υπάρχει όπως και στα υπόλοιπα τα οποία είναι κοντά σε αυτά. Αλλά να θεωρήσετε ότι η πλειοψηφία των σημείων που υπάρχουν θα έχουν αυτό το σύστημα να λειτουργεί, ούτως ώστε να αξιοποιηθεί και η επικοινωνία μεταξύ αυτών των σημείων. Mm-hmm. Κύριε Καρούσο, μιλήσατε για αποσυμφόρηση γύρω στο 25%. Έχετε μελέτες ότι όντως θα βοηθήσουν σημαντικά τα έξυπνα φώτα στο να μειωθεί το πρόβλημα με το κυκλοφοριακό? Το 25% είναι μόνο όταν θα δοθεί στην κυκλοφορία ο περιμετρικός. Mm-hmm. Επομένως, το 25% είναι το ελάχιστο, σύμφωνα και με μετρήσεις και μελέτες που έχουμε εκπονήσει, ότι θα υπάρχει βελτίωση. Όταν θα δοθεί με το καλό και ολοκληρωθεί και η υποκράτους Αργυρού Πόλεως, αυτό το 25% θα αυξηθεί και όταν θα εγκατασταθούν και λειτουργήσουν τα έξυπνα φώτα, αυτό το ποσοστό θα αυξηθεί περαιτέρω. Είπα ένα παράδειγμα για τον κυκλικό κόμβο της Αγίας Φύλας. Έγινε μια προσομοίωση πριν να εγκαταστήσουμε το σύστημα με πραγματικά δεδομένα και είχε δείξει ότι αν εγκαταστήσουμε σύστημα φώτων τροχέας, το οποίο θα διαχειρίζεται με έξυπνο τρόπων εκεί μέσα στον κυκλικό κόμβο, ότι προβλέπεται μία μείωση σε μέσον όρο 54%. Θεωρούμε ότι κάτι παρόμοιο θα υπάρξει και στη Λευκοσία και στη Λεμεσόν, εκεί που θα λειτουργήσουν αυτά τα φώτα. Επομένως, για τη Λευκοσία, τουλάχιστον 25% όταν θα παραδοθεί ο περιμετρικός, περισσότερο θα αυξηθεί αυτό το νούμερο, αυτός ο αριθμός, όταν παραδοθεί και η υποκράτους Αργυρού Πόλεως και θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο όταν λειτουργήσουν αυτά τα έξυπνα φώτα. Σκεφτείτε το πρωί, για παράδειγμα, εκείνες τις ώρες αιχμής, να μπορεί το σύστημα να αναγνωρίζει σε ποια οδικά δίχτυα μέσα στη Λευκοσία δεν υπάρχει κίνηση και που υπάρχει κίνηση και να προσπαθεί το σύστημα με τον έξυπνο τρόπο, με την τεχνητή νοημοσύνη, να διοχετεύει την τροχαία κίνηση με έτσι τρόπο ώστε να μην υπάρχει τόση πολλή αναμονή εκεί που υπάρχει κίνηση και να υπάρχει λίγο περισσότερη αναμονή εκεί που δεν υπάρχει καθόλου κίνηση. Στην Αγία Φύλας, για παράδειγμα, εκεί που δεν περίμενε κάποιος ή περίμενε κάποιος 30 δευτερόλεπτα, τώρα μπορεί να περιμένει 1,5 λεπτό. Mm-hmm. Είναι μια αναμονή 1 λεπτό περισσότερη, η οποία δεν φαίνεται στον οδηγό, αλλά αυτόν το όφελος από την αντίθετη πλευρά έχει εξοικονόμηση σημαντική για την πλευρά που έχει την κίνηση, που είναι η βόρεια πλευρά στην Αγία Φύλας, που φτάνει μέχρι και 70-75% μείωση και εξοικονόμηση χρόνου. Mm-hmm. Μας μιλήσατε και για τις κάμερες και για τις κάμερες τροχέας που θα έρθουν ξανά από τον άλλο μήνα. Είναι έτοιμο αυτό το σύστημα? Αυτό είναι το θέμα της φωτοεπισήμασης. Είναι κάτι διαφορετικό από τις κάμερες που θα έχουν σχέση με την τροχέα κίνηση, αφού το πρώτο που έχω αναφέρει θα καταγράφει στοιχεία φόρτων, κυκλοφοριακού κτλ. Όσον αφορά τη φωτοεπισήμαση, είμαστε στα τελευταία στάδια της ολοκλήρωσης της εγκατάστασης ενός σταθερού σημείου στη Λευκοσία, εδώ στα φώτα που είναι τα γνωστά τα φώτα της Honda ουσιαστικά, όπου θα δοθεί σε λειτουργία περί το τέλος του Οκτώβρη, θα μπει σε λειτουργία η πιλωτική φάση, όπου και θα λειτουργήσει για 3 περίπου μήνες για να βεβαιωθούμε ότι όλα κυλούν σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχουμε θέσει. Και επομένως τον Οκτώβριο θα έχουμε τη φωτοεπισήμαση, τις κάμερες της τροχέας να λειτουργούν. Έναν έργο το οποίο το περιμένουμε εδώ και 13 χρόνια τουλάχιστον, πέρασε από πολλά προβλήματα
και έναν έργο το οποίο θα βελτιώσει σημαντικά το επίπεδο της οδικής ασφάλειας. Είναι όλα σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα. Οκτώβριο μπαίνουμε στην πιλωτική φάση με ένα σταθερό σημείο και τέσσερις κινητές κάμερες όπου θα μπουν και εκείνες σε λειτουργία. Είναι όλα έτοιμα και το κέντρο ελέγχου και όλα τα σχετικά. Μετά από τρεις μήνες, όταν θα βεβαιωθούμε ότι όλα λειτουργούν ομαλά, θα πάρει την έγκριση ο ανάδοχος να προχωρήσει στην επόμενη φάση για να κάνει εγκατάσταση σε ακόμα. Θα αγοραστούν μάλλον οι υπόλοιπες 16 κινητές κάμερες για να έχουμε 20 και θα γίνει εγκατάσταση σε ακόμα 16 σταθερά σημεία. Και θα πάλι θα δουλέψει ακόμα 6 μήνες το σύστημα και θα πάρει την τελική έγκριση ο ανάδοχος για να προχωρήσει για να ολοκληρώσει αυτή την εγκατάσταση. Mm-hmm. Λοιπόν, κύριε Καρούσο, εγώ θα σας πάρω λίγο πίσω. Μιλήσαμε για τα φώτα του Καλησπέρα. Θέλω να ρωτήσω κάτι διευκρινιστικό. Όσον αφορά τα φώτα, θα καταργηθούν και πλέον θα έχουμε κυκλικό κόμβο εκεί στο σημείο. Μας αναφέρατε ότι θα γίνει περιμετρικός. Περιμετρικός είναι, το βλέπετε, είναι όποιος έρχεται από το Δάλιμπρο προς Λευκοσία βλέπει ότι κατασκευάζει το περιμετρικός, ναι, όπου ναι, θα διοχετεύει την κίνηση σε λακατάμια, σε εκείνες περιοχές. Στην είσοδο της Λευκοσίας ετοιμάζεται ο κόμβος της Σταυρού, όπου όταν ολοκληρωθεί ο κόμβος της Σταυρού και τα φώτα του Καλησπέρα θα καταργηθούν, αφού θα υπάρχει ένας ανισόπεδος κόμβος που θα διοχετεύει την κίνηση με έναν διαφορετικό τρόπο σε σχέση με το τι υπάρχει σήμερα. Μάλιστα. Και πότε αναμένεται να γίνουν αυτά? Αυτά είναι έργα τα οποία θα οριμάσουν και θα προκληθούν μέσα στο 2022. Και βρίσκονται σε... Μάλιστα. Βρίσκονται σε εξέλιξη αυτά που αναφέραμε όσον αφορά τον περιμετρικό της Λευκοσίας. Ενώ σύντομα θα αρχίσει μετά από τόσα χρόνια συζητήσεων και ο περιβόητος πόλης... πόλης Πάφου, να μας δώσετε λίγο την εικόνα για τα μεγάλα έργα αυτά, ειδικά στην Πάφο. Βεβαίως. Καταρχάς να αναφέρουμε ότι το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων έχουμε περίπου 800 εκατομμύρια έργα, τα οποία είτε έχουν παραδοθεί μέσα στο 2021, είτε είναι υπό εκτέλεση, είτε υπό προσφορά, είτε θα τα προκηρύξουμε μέσα στο επόμενο εξάμηνο. 400 εκατομμύρια έργα, τα οποία είναι υπό εκτέλεση, συμπεριλαμβάνουν μεγάλα έργα και πολυαναμενόμενα, που τα αναμένουν εδώ και δεκαετίες οι τοπικές αρχές και οι τοπικές κοινωνίες, όπως για παράδειγμα ο δρόμος πόλης Πάφου, ένα έργο σχεδόν με 90 εκατομμύρια προϋπολογισμό. Το ανέμενε ολόκληρη επαρχία εδώ και δεκαετίες. Έχει υπογραφτεί τον Μάιο και επόμενες εβδομάδες, επόμενους μήνες θα ξεκινήσουν και τα έργα. Είναι ένα έργο το οποίο είναι μελέτη κατασκευή, όπου μετά την υπογραφή ο εργολάβος πρέπει να πάρει κάποιες εγκρίσεις από το Δημοσίο Έργο για κάποιους σχεδιασμούς και μετά προχωρεί η υλοποίηση. Είμαστε σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα τα οποία είχαμε θέσει και να αναμένουμε πριν το τέλος του χρόνου να ξεκινήσουν αυτό το μεγάλο επίβολο έργο. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, καμία καθυστέρηση και προχωρεί κανονικά. Αν πάμε στη Λεμεσό, έχουμε τον δρόμο Λεμεσού Σαϊτσά με 31 εκατομμύρια προϋπολογισμό. Είναι υπό κατασκευή. Όποιος χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο οδικό δίκτυο μπορεί να δει το ότι το έργο είναι υπό εκτέλεση. Και έχουμε επίσης υπό εκτέλεση και ολοκληρώνουμε σιγά σιγά και το στάδιο, το νέο στάδιο της Λεμεσού, όπως και το δικό δίκτυο της Λεμεσού. Στη Λευκοσία έχουμε τον περιμετρικό των 75 εκατομμυρίων υποκατασκευή και τέλειο Οκτωβρίου θα προκηρύξουμε το μεγαλεπίβολο και πολυαναμενόμενο αυτοκινητόδρομο Αστρομερίτη Ευρύχου, κάτι που το περιμένει η επαρχία Λευκοσίας και ιδιαίτερα οι ορεινές περιοχές εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες και πάρα πολλά χρόνια. Είμαστε έτοιμοι, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με το έργο. Τέλος Οκτωβρίου θα προκηρύξουμε την προσφορά και μετά από 1-2 μήνες θα προκηρυχθεί επίσης και ο αυτοκινητόδρομος Λευκοσίας Παλαιχωρίου. Αν πάμε στη Λάρνακα, επόμενες μέρες θα προκηρύξουμε το Λάρνακα Δεκέλια, έναν πάλι πολυαναμενόμενο έργο που θα αναβαθμίσει την παραλιακή περιοχή της Λάρνακας. Και στην επαρχία Ναμοχώστου είμαστε σε προσφορά για το Λάρνακα, για το Δερίνια Σωτήρα, το οποίο πάλι είναι ένα έργο το οποίο εδώ και 30 χρόνια οι τοπικές αρχές το ζητούσαν. Θα αναβαθμιστεί εκείνο το συγκεκριμένο οδικό δίκτυο και υπογράψαμε πριν από μερικές ημέρες την αναβάθμιση του οδικού δικτύου στην περιοχή Κάπαρη στον Πρωταρά.
Και όλα αυτά, το κόστος τους σε τι ποσό ανέρχεται όλων των έργων? Περίπου έχουμε περίπου 30 εκατομμύρια έργα τα οποία έχουν παραδοθεί μέσα στο 2021. Έχουμε περίπου 400 εκατομμύρια έργα τα οποία είναι υπό εκτέλεση. Ο περιμετρικός, πολυσπάφου, το στάδιο στη Λεμεσού, Λεμεσού Σαϊτά και πάρα πολλά άλλα. Έχουμε περίπου 70 εκατομμύρια έργα τα οποία τα έχουμε υπό προσφορά αυτή τη στιγμή, είναι σε προσφορά δηλαδή. Και επόμενο εξάμηνο θα προκηρύξουμε έργα 320 εκατομμυρίων ευρώ, που είναι τα τρία μεγαλύτερα έργα που έχουμε στον προϋπολογισμό μας, που θα είναι ο αυτοκινητόδρομος Αστρομερίδη Ευρύγου, θα είναι το Επαρχιακό Μουσείο της Λευκωσίας και το Παλαιχώρι Λευκωσία, που είναι τρεις αυτοκινητόδρομοι μεγάλοι, δύο αυτοκινητόδρομοι μεγάλοι κάτω από το Υπουργείο Μεταφορών, όπως και το Μουσείο. Και έχουμε κάποια έργα τα οποία είναι υποδομικά, τα οποία τα εκτελούμε εμείς, όπως είναι το Λάρνακα Δεκέλια, που θα προκηρυχθεί επίσης τις επόμενες μέρες. Πάρα πολύ ωραία. Κύριε Καρούσο, να πάμε και σε ένα άλλο έτσι πολύ σημαντικό ζήτημα. Το τελευταίο διάστημα, δυστυχώς, έχασαν τη ζωή τους στην άσφαλτο πάρα πολλοί νεαροί μοτοσυκλετιστές και όχι μόνο. Τι γίνεται με αυτό το σχέδιο του Υπουργείου για χορηγία, για κράνος και εξοπλισμό μοτοσυκλετιστών? Συζητείται πάντως και είναι αρκετοί που το περιμένουν. Το Υπουργείο και το Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας, το οποίο προεδρεύω, είχαμε πάρει κάποιες αποφάσεις μέσα στον Ιούνιο και όλες έχουν τροχοδρομηθεί. Είτε είναι τροποποιήσεις νόμων, είτε κάποιες άλλες προτάσεις, όπως για παράδειγμα η επιδότηση για την αγορά προστατευτικού εξοπλισμού. Ολοκληρώνουμε τους προϋπολογισμούς μας, οι οποίοι θα προωθηθούν προς το Υπουργικό Συμβούλιο και μετά προς έγκριση προς την Βουλή. Έχουμε εντάξει συγκεκριμένο κοντήλι στους προϋπολογισμούς για την επιδότηση αυτού του προγράμματος. Με την ψήφιση του προϋπολογισμού, αρχήν του νέου χρόνου, θα προχωρήσουμε και θα ανακοινώσουμε αυτό το πρόγραμμα επιδότησης της αγοράς προστατευτικού εξοπλισμού, στο οποίο θα δώσουμε προτεραιότητα στο γυλαίκον αερόσαρκο, γιατί θεωρούμε ότι είναι αυτό το οποίο θα πρέπει να επικεντρωθούμε, γιατί το κράνος θεωρούμε ότι όλοι το έχουν, και να οδηγάζουμε το σκλέτα θα πρέπει να έχει το κράνος απαραίτητα, αλλά το γυλαίκον αερόσαρκο δεν το έχουν πολύ και είναι κάτι το οποίο βοηθά πάρα πολύ στην οδική ασφάλεια των μοτοσυκλετιστών. Επομένως, αρχές του νέου χρόνου όλοι να αναμένουν την προκήρυξη αυτού του προγράμματος επιδότησης, το οποίο δεν θα είναι μόνο για ένα χρόνο. Ο στόχος είναι να το συνεχίζουμε σε αιτήσια βάση, ούτως ώστε να ενισχύσουμε την οδική ασφάλεια των μοτοσυκλετιστών. Μάλιστα. Κύριε Καρούσο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβασή σας. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.